Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Κορίτσια μου γλυκά, με αφορμή μια ερώτηση που μου έκανε μια φίλη μας σε προσωπικό μήνυμα για ένα φάκελο που ήθελε να πλέξει και να επενδύσει, σκέφτηκα να σας δείξω τι κάνω και εγώ συνήθως το καλοκαίρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω, απλά είπα τώρα να το δείξω και σε εσάς. Εύκολα, γρήγορα τσαντάκια, και για δώρο και για την τσάντα μας και ένα σεσέρ για τη θάλασσα και ό,τι προτιμάτε εσείς. Λοιπόν, το μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών κάθε καλοκαίρι, κάθε τέτοια εποχή ξεκινάει και βγάζει εκατοντάδες τσαντάκια με 1 ευρώ, 1,5 ευρώ. Εκεί έχουν οι τιμές τους, μέχρι το μεγάλο μέγεθος που νομίζω έχει 2 και κάτι, δεν θυμάμαι καλά. Άρα, και από εκεί ψωνίζω τα τσαντάκια αυτά που επενδύω. Ό,τι μέγεθος θέλετε, είτε είναι ύφασμα, είτε είναι πλαστικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα πλαστικοποιημένα, γιατί είναι αδιάβροχα για τη θάλασσα, για τις διακοπές μας. Επειδή λοιπόν είναι τόσο όμορφα και έτοιμα, θα κάνω μόνο την επένδυση χωρίς να χρειαστεί, θα κάνω μόνο το εξωτερικό κάλυμα χωρίς να χρειαστεί να βάλω φερμουάρ και να κάνω επένδυση. Άρα παίρνετε ό,τι χρώμα θέλετε, ό,τι μέγεθος θέλετε, ό,τι μήμα σας έχει περισσέψει και κάνετε ένα πολύ ωραίο τσαντάκι. Για συντομία για το βίντεο, εγώ παίρνω το μικρό, έχω και ένα νήμα έτσι σε αυτά τα χρώματα. Αν και δεν θα φαίνεται τίποτα από αυτά, μόνο το φερμουάρ θα φαίνεται. Άρα το λογικό είναι να κοιτάξουμε, να ταιριάξουμε λίγο το φερμουάρ με το νήμα μας. Παίρνουμε λοιπόν το νήμα μας και ξεκινάμε την αρχική μας αλυσίδα. Όταν συνήθως, εάν κάνουμε την αλυσίδα μας και την τεντώσουμε ελαφρά και φτάνει όσο είναι το τσαντάκι, συνήθως πετυχαίνει. Θα σας πω όμως ότι πάρα πολλές φορές, ανάλογα το νήμα και την πλέξη, έχω δει ότι δεν λειτουργήσε αυτό, γιατί στην δεύτερη ή τρίτη σειρά που αρχίζει και φαίνεται το πραγματικό μέγεθος, είδα ότι ήταν ή μικρό ή μεγάλωσε πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν κάνα δύο αλυσίδες ακόμα. Θα ξεκινήσω να κάνω την πρώτη σειρά με άριχτα και θα ξαναμετρήσω, ώστε αν έχω φτάσει πολύ πιο πριν θα αφήσω άπλεκα τα τελευταία. Προς το παρόν δείχνει ότι τους χρειάζεται όλους τους πόντους. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη σειρά είναι ακριβώς. Πραγματικά όμως θα δείξει μετά τη δεύτερη τρίτη σειρά, να λέμε την αλήθεια. Πιάνω μόνο τη θηλιά που έχω μπροστά μου, πολύ απλά ρίχτα θα κάνω, μόνο στη μία θηλιά, πότε στην μπροστινή, πότε στην πίσω. Μόνο και μόνο για να αφήσω μπροστά ριγούλες. Αυτές τις ρίγες.
Γυρίζω, ξαναδοκιμάζω, περίεργα αλλά καλά το βλέπω ακόμα. Στην πίσω θηλιά. Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Αφήνω πάντα από την καλή πλευρά τη μία θηλιά ελεύθερη, πότε χρειάζεται την πίσω, πότε χρειάζεται την μπροστινή, για να έχω έτσι αυτή την ρίγα. Στην επόμενη σειρά θα πρέπει να πλέξω στην μπροστινή θηλιά. Τώρα που είμαι από την καλή πλευρά πλέκω στην πίσω θηλιά. Αν έπλεκα πάντα στην πίσω, θα δημιουργόταν το λάστιχο, που δεν θέλω λάστιχο εγώ, θέλω λίγο να είναι το κομμάτι μου. Πολύ ωραία. Συνεχίζω. Μια λυσίδα στον αέρα. Γυρίζω και τώρα πλέκω μόνο σε αυτή τη θηλιά που είναι μπροστά μου. Στην πιο κοντινή από μένα θηλιά. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, έχουμε πετύχει το μπάτο, το φάρδος. Έχουμε πετύχει το φάρδος από το σαντάκι μας. Και τι είναι αυτό που κάνουμε? Πλέκουμε από εδώ, σύριζα, από το φερμουάρ. Περιμετρικά μέχρι να φτάσουμε εδώ με καλά στρωμένο το πλεκτό μας. Το αγκαλιάζουμε λοιπόν όλο και έχουμε κάνει μια εξωτερική επένδυση για ένα πολύ απλό τσαντάκι. Θα ολοκληρώσω το κομμάτι και θα επιστρέψω. Ολοκλήρωσα το πάνελ αυτό που χρειαζόταν. Έπλεκα όταν έκανα ένα μεγάλο κομμάτι, δοκίμαζα μέχρι να δω ότι είμαι ok στο μέγεθος, σταμάτησα και απλά έκανα την περιμετρική σειρά που κάνουμε πάντα. Εμένα μου αρέσει αυτά τα τσαντάκια να τα ενώνω από την ανάποδη, καλή με καλή, από την ανάποδη για να κάνει ένα φούσκωμα από τη μέσα πλευρά. Θα φέρω τον πόντο από την άλλη πλευρά, κλασικό κολπάκι. Και απλά και ενώνω τις δύο εξωτερικές θηλιές με άριχτα. Στερεώσω το μήμα μου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από αυτή την πλευρά να μου κάνει ένα ωραίο ίσιο, μια ωραία ίσια ένωση που δεν θα εξέχει, δεν θα πετάει. Ενώνω και την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο, το γυρνάω από την καλή και όταν το προσαρμόσω μέσα στο τσαντάκι μου απλά πάω και το ράβω εδώ στο φερμουάρ ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, με αυτά τα εύκολα μικρά πάμφτινα νεσεσεράκια μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να πειραματιστείτε σε διάφορες πλέξεις και να κάνετε απλά τσαντάκια. Σε μεγαλύτερο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ωραία ένα τσαντάκι για βραδινή έξοδο. Μπορείτε, αν θέλετε, να μην κάνετε καμία πλέξη και να στολίσετε με όμορφες τρέσες ή πομπών το τσαντάκι σας και να έχετε ένα έξτρα μπόχο καλοκαιρινό τσαντάκι. Έφτιαξα και το δεύτερο, το έχω ενώσει. Πριν το ράψω όμως το φερμουάρ, δείτε ωραία που είναι τα πλαϊνά με την ένωση αυτή, κάνουν και πιο πολύ μπούγιο. Πριν το ενώσω όμως, πριν το ράψω πάνω στο φερμουάρ, σε αυτό θα βάλω και μία τρέσα. Θα τη ράψω έτσι γύρω γύρω, θα τη ράψω και μετά θα το ενώσω με το φερμουάρ μου.
Λοιπόν, στάθηκα πολύ τυχερή γιατί βαριέμαι πάρα πολύ το ράψιμο στο χέρι. Οπότε έβαλα την τρέσα μου με καρφίτσες και πήγα και δοκίμασα αν περνάει κάτω από τη μηχανή. Περνάει μια χαρά, οπότε το γάζωσα στη μηχανή πάνω κάτω και γλίτωσα πάρα πολύ ώρα και τη δουλειά που συχαίνω με ένα ράβο στο χέρι. Πάμε λοιπόν, το βάζουμε μέσα. Και πρώτα κεντράρω άκρη με άκρη. Και τώρα θα πω και θα το ράψω εδώ σύριζα, να μην ενοχλώ τα δοντάκια. Και το αδιάβροχο νεσεσέρ μου είναι έτοιμο. Αυτό το έχω ράψει ήδη από πάνω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.